Θέλω και εγώ να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου για τους δύο νέους οικογενειάρχες, νέα παιδιά που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο, διαθέτοντας όλες τις δυνάμεις στην προστασία συνανθρώπων αλλά και του τόπου καταγωγής. Αυτό είναι το τραγικό που δεν αλλάζει και δεν μπορεί κανείς να διορθώσει. Βέβαια, συνοδεύτηκε και από καταστροφές στο περιβάλλον, σε παραγωγές και μάλιστα παραγωγές λίγο διάστημα πριν τη σοδειά. Και αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Και όχι για σοδειά μόνο για φέτος, επειδή η καταστροφή έχει επεκταθεί και στο φυτικό κεφάλαιο και για αρκετά χρόνια μέχρι να ξαναδοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί το καινούριο φυτικό κεφάλαιο που θα μπορεί να αποδώσει έσοδα σε όλους σας. Αυτά σαν μια πρώτη οριζόντια παρατήρηση. Τι χρειάζεται από όλους μας και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Αφού καλωσορίσω και ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα τον Λικουρέτζο, τον Πρόεδρο, όπως ανέφερε και ο Χρήστος. Ανδρέα, μας έχουμε φέρει πολλές φορές και με μεγάλη συχνότητα εδώ, όχι για ευχάριστα πράγματα, για καταστροφές. Σε όλες όμως ανταποκριθήκατε πλήρως. Βεβαίως, γνωρίζω και το υπογράφω έτσι απλά, γιατί με την σεμνότητά του αλλά και με την αποτελεσματικότητά του, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για τη ολόκληρη αποζημίωση. Για αυτά που χάθηκαν δεν θα δοθεί ποτέ. Ξέρουμε όλοι μας και το ξέρουμε χρόνια τώρα, ο στόχος είναι να πετύχουμε όσο γίνεται την μεγαλύτερη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί έρχεται χειμώνας και όχι μόνο για να περάσουμε το χειμώνα αλλά για να δημιουργήσουμε τις νέες εγκαταστάσεις που χρειάζονται για να ξαναφτάσουμε σε θέματα παραγωγής. Γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα των χρημάτων είναι τεράστιο, δεν περισσεύουν σε κανέναν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, χρειάζεται η καταγραφή να είναι γρήγορη. Έχει αποδειχθεί στην πράξη, υπάρχουν και τα στελέχη εδώ του ΕΛΓΑ, ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό θα γίνει και τώρα. Εκείνο που ήθελα να προσθέσω συγκληρωματικά σε αυτά που είπε ο Χρήστος, τα είπε και με τους τίτλους αλλά και με την ανάλυση των βημάτων. Από τη μία είναι η παραγωγή που χάθηκε, άρα η αποζημίωση. Η άλλη είναι εγκαταστάσεις αλλά και φυτικό κεφάλαιο που χάθηκαν. Υπάρχουν, πρώτα πρέπει να βρούμε τα χρήματα για όλα, όσο γίνεται περισσότερα. Και μετά να δούμε μέσα, Ανδρέα μου, από ποια διαδρομή του ΕΛΓΑ ή της πολιτικής προστασίας θα γίνουν οι πληρωμές, οι προκαταβολές, τονίζω το τελευταίο, που εκτιμώ πιο γρήγορα είναι διαμέσου Τριαντόπουλου. Θα τα πεις και εσύ, εγώ βάζω τα θέματα, Ανδρέα μου, για να έχεις το ερέθισμα για να τα πεις. Για να υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής και χωρίς να υπάρχουν παραστατικά στοιχεία, τα οποία βεβαίως θα προσκομιστούν στην πορεία, για λόγους ταχύτητας, για να μπορείτε να αναπληρώσετε έχοντας μια αρχική χρηματοδότηση που βεβαίως θα συμπληρωθεί και στην πορεία. Αυτό, επειδή μίλησα πριν έρθω εδώ και με τον Τριαντόπουλο, μου είπε ότι λογικά θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα μια τηλεδιάσκεψη, σύσκεψη, για να δούμε όλο αυτό που περιέγραψα. Εσύ, Ανδρέα μου, είσαι πιο καθήλυν αρμόδιος για να τα αναλύσεις και να τα εξηγήσεις. Εγώ απλώς βάζω, για να ενημερώσω και να ενημερωθούμε όλοι μας, τα πλαίσια που θα κινηθούμε, εμείς από την πλευρά μας, όλοι μας εδώ, θα προσπαθήσουμε στο μέγιστο βαθμό να πετύχουμε τα περισσότερα και με ταχύτητα όσο γίνεται μεγαλύτερη, με όποιο δρόμο επιτρέπεται και δούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά που ανέφερε και ο Δημήτρης, ο Περιφερειάρχης,
σε ό,τι αφορά τα αντιδιαβρωτικά, επειδή είναι θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από και με τον Θοδωρή τον Σκυλακάκη και με τις δασικές υπηρεσίες. Όπως ξέρετε, πλέον τα κατά τόπο δασαρχεία ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν ανήκουν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις όπως μέχρι πρότινος. Και επειδή δυστυχώς έχουμε μεγάλη, δυστυχώς λόγω εκτάσεων ζημιών, ευτυχώς λόγω εμπειρίας και ταχύτητας παρέμβασης και αποκατάστασης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για να καλύψουμε καταρχήν τις ορεινές περιοχές, για να αποφύγουμε όταν συμβούν βροχοπτώσεις, εύχομαι να μην είναι πλημμύρες, γιατί όσο πιο έντονα τα φαινόμενα, τα αντιδιαβρωτικά έργα βοηθούν στο να μην έχουμε φερτές ύλες, παράδειγμα, από τα ορεινά διαμέσου των χυμάρων που κάνουν τη διαδρομή, το πέρασμα του νερού μαζί με τις φερτές ύλες πολύ πιο επικίνδυνο από την πλευρά μας εδώ, και για να συγκρατήσουμε βέβαια τα νερά ορεινά και για να μην καταστρεφόμαστε στην παραλιακή ζώνη. Βεβαίως αντιπλημμυρικά κατ' επέκταση συμπληρωματικά προς τα αντιδιαβρωτικά έργα, και ό,τι άλλο χρειαστεί, εγώ εδώ θα κλείσω, δεν θέλω να προσθέσω, είπε και ο Χρήστος, και επειδή το έχουν βάλει και αρκετοί πρόεδροι, νομίζω έχουμε ενημερωθεί όλοι μας, πέραν των συνήθων αποζημιώσεων που αναφέρθηκα στην παραγωγή, στις εγκαταστάσεις, στο φυτικό κεφάλαιο, διευκολύνσεις ή στηρίξεις σε υποχρεώσεις που εξελίσσονται από σε ανθρώπους που έχουν πληγεί και δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, γιατί δεν έχουν εισόδημα, γιατί το χάσαν. Και πρέπει να δούμε τρόπο διακανονισμού, παράτασης, στήριξης, με όποιο τρόπο, είπε και ο Χρήστος, οικονομικά, είτε αφορά ένθια, είτε αφορά υποχρεώσεις φόρων, είτε αφορά ασφαλιστικές εισφορές, ό,τι αφορά οικονομικά και αφορά στο δημόσιο υποχρεώσεις, στο βαθμό που συνέβη και σε άλλες περιοχές. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο. Ξέρουμε ότι η περίοδοι είναι δύσκολη, ξέρουμε ότι μετά από τόσες καταστροφές οι δυνατότητες, όσο περνούν και μεγαλώνουν καταστροφές, λιγοστεύουν. Όμως, εδώ, τουλάχιστον σε αυτούς, Αντρέα μου, που επλήγησαν, η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από την πλευρά μας. Αυτά ήθελα και εγώ να συμπληρώσω. Ξεκινάμε σήμερα και θα είμαστε μαζί μέχρι να πετύχουμε γρήγορα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παραχωρήσω το λόγο στην Μαϊλένα.